Αυτές οι εικόνες επικράτησαν σε εξωτερικά ιατρία του Μπαγνή, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν το μαγικό χαρτάκι προτεραιότητας για το κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς. Εικόνες συνωστισμού εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, με πολίτες να διαμαρτυρώνται για την ταλαιπωρία που βιώνουν σε ένα πρόβλημα διαχρονικό, με φόντο τις μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς. Ο κόσμος συσσωρευόταν γιατί είχε έρθει από τις 7 η ώρα το πρωί, ήταν μαζί με κόσμο που περίμενε να επικυρώσει τα ραντεβού του, με αποτέλεσμα να υπάρχει μετά από την κούραση και δυσφορία. Αυτή είναι η κατάσταση που δεν είναι σημερινή, είναι διαχρονική και δεν λύνεται με τεχνικούς τρόπους όπως σας ανέφερα πριν. Κάθε πρώτη του μήνα, αρκετοί πολίτες που αδυνατούν να πιάσουν τηλεφωνική γραμμή και το κλείσιμο ραντεβού μεταβαίνουν σε εξωτερικά ιατρία όπου σχηματίζονται ουρές ταλαιπωρίας, ενώ δεν λείπουν και στιγμές έντασης. Τον επόμενο μήνα, τώρα που μιλάμε σήμερα κιόλας, πάρα πολλά ιατρία ενδοκρινολογικά και οφθαλμολογικά έχουν κλείσει. Δηλαδή, τώρα, αύριο, αν πάει κάποιος να κλείσει ραντεβού, δεν υπάρχει ραντεβού. Όποιος δηλαδή προλάβει την πρώτη μέρα είναι. Όποιος προλάβει την πρώτη μέρα είναι, μη σας πω και το μισάωρο. Η ταλαιπωρία για το κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς θα συνεχιστεί για αρκετούς πολίτες και τον επόμενο μήνα, καθώς σήμερα δεν στάθηκαν τυχεροί, ενώ άλλοι θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να εξεταστούν από ιδιώτες γιατρούς. Οπότε πάρα πολλές οι ειδικότητες, τώρα που μιλάμε, ενδοκρινολόγοι, ρευματολόγοι, αιματολόγοι, παιδοκαρδιολόγοι, παιδοματολόγοι, αυτές οι ειδικότητες πάνε και μήνες μπορεί να κάνουν, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία, καθώς και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τονίζει ο Δημήτρης Βρύσαλης. Είναι μονόδρομος η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η δημόσιας, και βεβαίως η στήριξη με μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων. Αλλιώς τον κόσμο τον κατευθύνουν συνειδητά ή ασυνείδητα στον ιδιωτικό τομέα άμεσα ή στα ιδιωτικά αποκλιματινά ιατρία. Από την πλευρά της, η διοίκηση του Παγνή επεξεργάζεται το διαχωρισμό των ιατρίων σε γενικά και ειδικά και το προγραμματισμό του ραντεβού μόνο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Δυστυχώς, οι παθογένειες του παρελθόντος με εξετάσεις χωρίς ραντεβού ή αδιαφανείς διαδικασίες κλεισίματος έχουν δημιουργήσει στον κόσμο την εντύπωση ότι χρειάζεται προσωπική φυσική παρουσία για το κλείσιμο του ραντεβού. Σίγουρα, οι εικόνες συνωστισμού είναι δυσάρεστες για όλους μας και έχουμε λάβει τα διοικητικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. Την ίδια στιγμή, αυξάνουμε τον αριθμό των διαθέσιμων τηλεφωνικών γραμμών.